Ευχαριστούμε τα καταστήματα Ζατάρα για την προσφορά των t-shirts. Γεια σας, guys! Γεια σας, guys! Τι κάνετε? Τι κάνετε? Πώς είστε? Πώς είστε? Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό απόγευμα, καλό τι ώρα και να το βλέπετε. Ό,τι ώρα, τι σημαίνει αν το βλέπετε. Έμαθες, φίλε, μπράβο. Μπράβο. Μπροστά μας έχουμε την ώρα, είναι και 27, Κρατήστε και εσείς και 27. Είναι και 27. Και 27, κρατήστε. Αφού είναι και 27. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για μια φορά καταστήματα Ζατάρα για τα μπλουζάκια. Σήμερα είναι ο κακός και είμαι ο καλός. Αλλάζουμε ρόλους. Μαλακία ήταν. Λοιπόν, όπως είπαμε, γιατί γελάς, στο δεξί μας έχουμε το Ζατάρα, στο αριστερό μας έχουμε τον Game Horizon, δεν ξαναλέμε. Εδώ είμαστε εμείς, ευχαριστούμε Ζατάρα για άλλη μια φορά. Να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αίτηση. Περίμενε. Ποιος θα πει πρώτη αίτηση? Εδώ σε θέλω τώρα. Πέτρο ψαλίδι χαρτί. Πέτρο ψαλίδι χαρτί, 1, 2, 3. Πέτρο ψαλίδι χαρτί, 1, 2, 3. Χααααα, εγώ λέω. Ένα χειροκρότημα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σαν πρώτη είδηση έχουμε μια είδηση του Facebook που έβαλε ανακοίνωση πως, βασικά θα το πάρω από την αρχή, δεν το ξεκίνησα σωστά. Το Facebook έχει περισσότερες λειτουργίες από ό,τι φανταζόμαστε, όλοι μαζί. Μία από αυτές ήταν το Facebook Live. Τι είναι το Facebook Live? Το Facebook Live εντάχει είναι μια λειτουργία του Facebook που μπορείς να απαντάς σε comments από κάτω τραβώντας βίντεο τον εαυτό σου. Ας πούμε, σου αρέσει κάτι, λες μου αρέσει, ας πούμε, ή πάρα πολύ ωραίο αυτό ή διάφορα, ό,τι θες εσύ. Τι γίνεται τώρα? Αυτή η λειτουργία ήταν μόνο για τις iOS συσκευές, τις Apple δηλαδή. Το Facebook, σαν καλό που είναι και επειδή μας σκέφτεται όλους, είπε να το βάλει και στο Android και βγάζει τώρα κωδικό, δεν ξέρω, ένα κώδικο, δεν ξέρω τι χτίζει, για να γίνει το Facebook Live. Facebook Live λέγεται, ναι. Για να γίνει το Facebook Live προσιτό και να έρθει και στις Android συσκευές. Σαν καινούργιο feature, μια χαρά. Αυτό. Αυτό είναι καλό για τους Android, για τους Androidάδες. Για τους Androidάδες. Εντάξει, θα μπορούσα να απαντάς εγώ, Εντάξει, μπορείς να κάνεις live. Τέτοια φάση. Συζητήσεις και τα λοιπά, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό. Να εξηγήσουμε πριν. Πριν συνεχίσουμε ότι αυτό το Google είναι μόνο κινητά. Από εδώ και πέρα θα είναι μόνο κινητά. Μέσα όχι τόσο πολύ είναι. Και ναι και όχι, θα δείτε. Εντάξει, έχει ένα. Το σημερινό είναι. Ναι, ναι, γιατί. Το σημερινό είναι MWPC έχει στην Μπαρσελόνη. Στην Μπαρσελόνη. Στην Μπαρσελόνη. Και καταλαβαίνετε. Έχουν βγει χιλιάδες κινητά. Χιλιάδες, δεν έχουν βγει. Πολλές αιτήσεις για κινητά. Χιλιάδες έχουν βγει όμως, ναι, σίγουρα. Και εκτός από κινητά. Ευχαριστούμε τόσο τώρα, είπαμε. Είπαμε στην αρχή. Είπαμε. Καλά, αν δεν είπαμε σε τώρα, ευχαριστούμε. Συνέχισε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κινητό της ημέρας, έτσι. Προφανώς έχετε ακούσει για την, ότι βγήκε το Samsung Galaxy S7. Και αν το ακούσατε. Αν το ακούσατε, το ακούτε. Μπορεί να είμαστε. Επειδή αυτό βγαίνει την Κυριακή, το λέμε τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι βγαίνει την Κυριακή η είδηση. Βγήκε. Αυτή η είδηση τη θυμάμαι πολύ καλά γιατί είδαμε και δυο. Βγήκε την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, την προηγούμενη Κυριακή, εντάξει. Ναι. Γι' αυτό να ξέρετε τα weekly περιλαμβάνουν και το βγάζουμε. Πώς γίνεται, ένα λεπτό. Πώς γίνεται, το γυρίζουμε Σάββατο, αλλά τις ειδήσεις Κυριακής που χάνουμε τις βάζουμε στο επόμενο weekly. Ναι. Οπότε να πληρώνετε, σαν μια εβδομάδα. Συνήθω. Λοιπόν, δύο συσκευές, Galaxy S7 και Galaxy S7 Edge. Όπως με το S6, S6 και S6 Edge. Λοιπόν, αρχικά μπορούμε να αρχίσουμε με την κατασκευή. Όπως είναι και το προηγούμενο, μια μεταλλική συσκευή All Metal Body, design, κανονικά κλασικά με το στυλ της Microsoft που θα πω, με το στυλ της Samsung. Πιο ωραίο στυλ. Πιο ωραίο στυλ αυτή τη φορά, ναι, όντως. Από θέμα όσο πάνε και βελτιώνουν προσπαθούν. Ναι. Πιο ωραίο στυλ. Οθόνη, το ένα θα έχει 5,1 inches και το S θα έχει 5,5. Ναι. Quad HD display. Quad. Εντάξει, τι άλλο περιμένατε δηλαδή. Πλέον. Πλέον, ναι, εντάξει. Στα τόσα. Θα φλάξει τα κινητά. Ειδικά στα τόσα ευρώ. Δεν κάνει να ξέρετε ότι δίνει, παίρνει. Αλλά υπάρχουν και μερικά αρνητικά. Συνέχισε. Εντάξει, τα πάμε μετά στα αρνητικά, τέλος πάντων. Επεξεργαστής Snapdragon 820, οχταπύρινο τέρας και από τη μεριά της Samsung τον Exynos, που ήταν επειδή ανάλογα με το μοντέλο βγαίνει και σε. Άμα είναι Ευρώπη, εμείς έχουμε τον Exynos και άμα είναι Αμερική. Έχουν το Snapdragon. 4 GB RAM. Είναι σε άξια, μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Ναι, όντως. Απλά λίγο στα γραφικά παίζει μια διαφορά. Ναι, στα γραφικά. Αλλά εντάξει, είπαμε. Άμα είσαι gamer του κινητού. Υπάρχουν και gaming tablets, άμα θέλεις να παίζεις games στο φορητά. Τώρα, άμα πάρεις Samsung Edge ή Samsung Galaxy το απλό το S7 και παίζεις game, το πάρεις μόνο για τα games, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά πάντως παίζεις.
Δεν έχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στα Dragon 8-20 με τα γραφικά που έχουν και ο Xenos ο καινούριος δεν τελείωσε. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Περνάμε μετά λίγο στην μνήμη RAM, όπως είπα, 4 GB και στα δύο τα μοντέλα. Πόσο είχε υπολογιστή μου όταν τον πήρα. Όσοι έχουν πολλοί υπολογιστέ. Όσοι έχουν βασικοί υπολογιστέ. Ναι, όσοι έχουν βασικοί υπολογιστέ. Χωρητικότητα θα βγει σε μοντέλα 32 και 64 ανάλογα και μπορούν να πάρουν και κάρτα SD μέχρι 200 GB. Αυτή είναι η πρωτοπορία τη Samsung. Βασικά, η πρωτοπορία αυτή τη γενιά των κινητών. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αυξήσει. Έχουν πολύ αυξήσει. Θα πείτε τώρα κάτω στα comments, είμαι σίγουρο. Μα δεν υπάρχουν κάρτε 200 GB. Ευκαιρία να βγουν. Θα δείτε μετά. Έτσι πάνε, αλυσίδε πάνε. Ναι, το έβγαλαν για να βγουν. Όντω. Όσον αφορά την μπαταρία, το ένα μοντέλο το απλό θα έχει 3000 mAh και το άλλο θα έχει 3600 το Edge, 3600 mAh. Και γενικά από features παντού χαμός. Η κάμερα που θα έχει. Είναι F1.7. Ναι, η βασική του κάμερα. Βασική του. Ναι, και θα είναι στα 12 MP. Ναι, είναι μια μονάδα, όχι μια μονάδα, μια πώς λένε, δεκαδική μονάδα κάτω του G4. Το G4 έχει F1.8. Ναι, αλλά από θέμα ποιότητας, αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας το βράδυ. Και ναι, ναι. Βίντεο το βράδυ. Όσο μικραίνει, μεγαλώνει ο φακός. Το φως που μπορεί να προσλάβει ο φακός. Φανταστείτε την κάμερα από αυτό το κινητό σαν μια DSLR επαγγελματική. Ναι. Ναι. Δεν, mm-hmm. Κάτι άλλο δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Ναι. Το αρνητικό που είπα εγώ πριν δεν νομίζω. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Παιδιά, NFC, WiFi, όλα αυτά τα υπόλοιπα. Όλα τη επόμενη γενιά. Έρχεται με μας μέλλον να πούμε. Εννοείται, ναι. Κατευθείαν, αργά ή κουτί. Το αρνητικό που έλεγα εγώ, ρε παιδιά, ρε Samsung, που βάλει τα υψέ. Είναι δυνατόν. Έχει ακόμα micro USB. Είναι δυνατόν. Υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, από μία άποψη έχει το PC μου και το PC σου στα PC. Όχι. Δεν έχει. Από αυτή την άποψη είναι σωστό που το κάνω. Αλλά εντάξει. Βάλε τα PC σε USB, πόση δουλειά να θέλει πια. Οκ. Okay. Καλώς. Αυτό ναι. Για μένα αυτό είναι αρνητικό. Και για μένα είναι αρνητικό. Ωραία. Για το καιρό που για το Edge, τι να πούμε. Το Edge έχει τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που έχει παραπάνω λειτουργίες και από το προηγούμενο, το S6 Edge. Δηλαδή έχει πιο πολλά στην οθόνη, στην άκρη, έχει πιο πολλά features να αναπτύξει. Είναι κινητάρες. Αναβάθμιση και στο software, έτσι. Η Samsung, το TouchWiz, ναι. Το αναβαθμίζει, δεν το κάνει. Έχουν φύγει κατά πολύ τα bloatware. Έχουν φύγει πολλά. Έχουν φύγει πολλά. Το κάνει σφαίρα. Ναι. Όχι, δεν ήταν. Τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί κάποιος... μέχρι να πάρετε 750 ευρώ σε συσκευή και να μην είναι σφαίρα. Εντάξει. Ναι. Το προτείνουμε. Άμα έχει τα λεφτά και θες, ναι. Γενικότερα όχι. Ψάξε. Υπάρχουν πολύ καλά κινητά. Οι σάξια δεν υπάρχουν γιατί είναι top στα χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχουν κινητά τα οποία δεν βλέπεις τις διαφορές άμα δεν κάτσεις από πάνω. Οπότε ψάξε άμα θες κινητό. Δεν είναι και καλά μόνο LG και Samsung. Έρχονται μετά. Στις επόμενες ειδήσεις θα δεις ότι υπάρχουν κινητά άλλα. Καλά. Τέλος πάντων. Να προχωρήσουμε στην επόμενη. Ας προχωρήσουμε και στην επόμενη αυαρχίδα την οποία την περίμεναν όλοι. LG G5. Έκανε τη μεγάλη διαφορά. Το λέγαμε για δύο weekly συνεχόμενα. Μπράβο. Worth it. Πραγματικά worth it, φίλε. Το λέγαμε δύο weekly προηγούμενο, δηλαδή 2 και 3, ότι να πούμε ότι αυτό είναι το 4, θα το πούμε στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Η LG μας ικανοποίησε αφάνταστα. Θα τα πω εντάχει όμως, να μην σας κουράσω. Γενικότερα έχει μια μεταλλική συσκευή. Έχει το πίσω πλήκτρο έξυπνο μόνο, χωρίς ένταση πάνω κάτω. Είναι πλήκτρο μαζί με fingerprint. Διπλή κάμερα πίσω, μία 13 και μία 5, όχι, μία 8 και μία 5. Νομίζω, δεν είναι σίγουρο, δεν θυμάμαι. Μία 8, να δούμε τις πληροφορίες μας. Να δούμε λίγο τις... Μισό. Ναι, 16. 16 και μία 8. Ναι, ναι. Δεν πέσαμε πουθενά μέσα. Δεν πέσαμε πουθενά μέσα, δεν πειράζει. Είναι που τα ξέρουμε. Ναι. Έχει μία 16 και μία 8. Πώς λειτουργούν αυτές? Όταν λειτουργούν μαζί μέχρι ένα συγκεκριμένο zoom in, είναι wide angle. Όταν φύγεις από αυτό το zoom in, πραγματοποιείς λήψη μόνο με τη 16. Το κινητό έχει Snapdragon 820 8-πύρινο, 4 GB RAM όπως και τη Samsung. Εντάξει, είναι. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει λιγότερο. Και δεν έκανε το λάθος όπως έκανε πέρυσι με το G4, να πούμε. Που ήταν, όλοι ήταν 8-πύρινο και το G4 είναι 6-πύρινο. Εντάξει, ναι. Σαν μπάζε τη συσκευή του. Αλλά ναι, εντάξει. Λίγο πιο πάλι. 32 GB εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, micro SD μέχρι 200 GB και αυτό. Έχει quick charge, έχει USB Type-C, έβαλε Type-C LG. Γι' αυτό έχει το quick charge που είναι το τρίτο, το καινούριο. Το καινούριο, Type-3. Οπότε... 3.0. Είναι module, το κινητό είναι module.
Θα σας σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι module το κινητό, ναι, όντως. Τι σημαίνει module? Άμα δεν είδατε τα βιντεάκια, ας δείχνουμε και παράδειγμα. Ας πούμε πως είναι αυτό το κινητό. Τώρα δεν ξέρω κατά. Α, φαίνεται έτσι. Ας πούμε πως είναι αυτό το κινητό. Εδώ πίσω υπάρχει μια. Όχι ρογμή, είναι σχισμή. Εδώ πίσω κουμπώνει το καπάκι μαζί με την μπαταρία, είναι σωματωμένη. Βγάζοντας αυτό το καπάκι, βγαίνει και η μπαταρία και μπορείτε να βάλετε καινούργια μπαταρία. Να αλλάξετε την μπαταρία αν τη έχουν πάθει κάτι και να βάλετε άλλα εξαρτήματα, όπως ας πούμε χειριστήρι για την κάμερα και γίνεται επαγγελματική κάμερα. Χειριστήρι για να κινείται μπαλίτσες όπως είναι το Star Wars. Τέτοια πράγματα. Τι άλλο να πούμε για το GPS? Έχει τιμή 2800 mAh μπαταρία. Ναι. Και ουσιαστικά με αυτό το χειριστήρι με την κάμερα έχει επιπλέον πάνω του συν 1200 ακόμα. Αν πάρει 4000. Συν 1200 μπαταρία. Η οθόνη του. Να πούμε για την οθόνη. Η οθόνη, εντάξει, κλασικά έρχεται στα. Μείωσε. Από 5,5 έγινε 5,3. Αλλά αυτό το έκανε για να αυξήσει το pixel density. Quad HD. Quad HD φυσικά. 5,3 inches. Αλλά δεν υπήρχε σε AMOLED. LCD IPS είναι. Ναι. Αλλά είναι η Super LCD. Από τις LG κατασκευής. Άλλο που μπορούμε να πούμε για το LG. Κάτι ήθελα να πω τώρα, δεν το θυμάμαι. Α, ναι. Η μεγαλύτερη, και να κλείσουμε, η μεγαλύτερη αλλαγή που έκανε η LG αισθητικά και πώς το βλέπω χρήστης είναι το UI της. Το LG UI της ήταν ένα ωραίο UI βασισμένο στο κάθε Android που είχε και μενού. Φέτος η LG αποφάσισε να μην βάλει μενού. Έβαλε μενού. Δηλαδή είναι. Δεν υπάρχει tab drawer. Να το πούμε. Δεν υπάρχει tab drawer. Ναι, είναι αλλά iPhone φάση. Θα μπορούσε να το πεις. Δεν υπάρχει. Είναι όλες τις εφαρμογές πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Και ρολάροντας φεύγουν οι εφαρμογές. Αυτό. Καλό. Όπως το βολεύει το καθένα. Βάζει ένα launcher άμα δεν σου αρέσει και το αλλάζεις. Δεν παίζει τίποτα. Άρα η LG μας αντάμειψε γιατί ό,τι υποσχέθηκε το έκανε. Το περιμένουμε σε αγορές. Τιμές δεν ξέρουμε ακόμα. Yeah. Κανένας δεν ξέρει τιμές ακόμα. Αλλά κάπου εκεί να περιμένει 700-800. Εκεί κυμαίνονται αυτά. Αυτά για το LG. Προχωρούμε στην 4. Πολύ καλό κινητό, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Προχωρούμε. Ναι. Λοιπόν, προχωρούμε. Η OPPO παρουσίασε μια καινούργια τεχνολογία. Ναι, καινούργια τεχνολογία φόρτισης μπαταρίας που μπορεί να φτάσει στο κινητό μέσα σε 15 λεπτά από 5% φόρτιση 100%. Μέσα σε 15% fast charge technology 100% μπαταρία σε 15 λεπτά. Πώς θα το πετύχουμε αυτό δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα, ήταν στα σκαριά ακόμα. Το δείχνουν, το παρουσιάζουν στο Βαρκελόνη. Ναι. Κάτι άλλο. Δεν έχουν πει. Δεν έχουν. Και αυτοί δεν έχουν αφήσει να αποκαλυφθεί κάτι άλλο. Ναι. Είχαν παρουσίαζε μια συσκευή και την έδειχναν ότι φορτίζει από εκεί μέχρι εκεί στο σε 15 λεπτά. Και άμα θέλετε να ψάξετε, αν ψάξετε το MWC της Βαρκελόνης, υπάρχουν και time lapses μέσα σε δευτερόλεπτα πως φορτίζει από 0% σε 15 λεπτά. Ναι. Δεν έχουμε ιδέα για το πώς μπορεί να γίνεται. Τι φορτιστή στα υπόλοιπα. Μπορεί να το κάνουν οι OPPO συνήθως έρχεται με τους φορτιστές τους VOOC. VOOC. Μπορεί να είναι με φάση αυτή την τεχνολογία, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Αλλά εννοείται πως αξίζει. Άμα έχεις λίγο μπαταρία στα 15 λεπτά, τι είναι. Πίνει 100 ρίμα. Και ξανά έλεγε είναι φορτισμένο. Πω πω ρε φίλε. 15 λεπτά. Αυτό είναι. Τρως ένα τόστ και έχει φορτίσει. Α, τι άλλο θα δούμε. Τι άλλο θα δούμε από την τεχνολογία. Βασικά τι άλλο θα δούμε. Ακούστε. Λέω εγώ τώρα την επόμενη. Εγώ δεν ξέρω αν το είναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσετε τώρα τι άλλο να δούμε, λέμε τώρα. Η Samsung αναβάθμισε τις flash μνήμες των κινητών. Δηλαδή, ξέρουμε πως οι flash μνήμες έφταναν μέχρι 120GB. 128GB, το μέγιστο. Δηλαδή ήταν 16, 32, 64, 128. Η Samsung είπε να το κάνει ένα βήμα παραπάνω και το πήγε στα 256GB το flash storage. Ωραία, ωραία, καλό βήμα, το μας αρέσει, θα είναι πιο ακριβές συσκευές, αλλά έχει μεγαλύτερο χώρο. Σε τι μας ωφελεί αυτό και γιατί μας το λέτε? Γιατί η Samsung, εκτός από ότι αναβάθμισε το flash τώρα, το αναβάθμισε και τις ταχύτητες. Όταν λέμε ταχύτητες εννοούμε 800MB. 850MB read και 200-300 write. Μιλάμε για ταχύτητες SSD. SSD σκληρών δίσκων. SSD. Σε κινητό. Εντάξει, όχι σταθερού. Όχι σταθερού. Αλλά SSD. Δεν το έβαλε ακόμα. Είναι... Όχι, είναι στα σκαριά και αυτό. Αλλά μιλάμε για ταχύτητες SSD. Ναι. Οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σκεφτείτε πως θα μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από το κινητό μέσα από ένα file manager, από τον εκάστοτε file manager, ας πούμε μια δισκογραφία. Ναι. Από εδώ εκεί σε δευτερόλεπτα.
Και δεν είναι μόνο εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι και το σύστημα. Είναι το Android όλο σύστημα που είναι μέσα στο Flash τώρα. Οπότε επιτάχυνση και στις επιδόσεις. Ναι. Μιλάμε για τρομερή καινοτομία. Είναι μια καινούργια τεχνολογία. Ναι. Ουσιαστικά θα λέγεται Universal Flash Storage και θα χρησιμοποιεί 3D NAND Technology όπως η SSD. Οπότε. Ποιο είναι ο λόγος να μην το κάνεις. Ναι, είναι φοβερή τεχνολογία. Αν και θα πάρει, θα φύγει, θα ανοίξει το. Θα μεγαλώσει το κόστος. Ναι, εντάξει, όντως. Αλλά. Εντάξει, είναι, αξίζει. Αξίζει όταν και να το κάνεις. Θα δούμε. Εντάξει, θα μεγαλώσει το κόστος. Πώς λειτουργεί, πώς πιστεύω ότι λειτουργεί. Θα μεγαλώσει το κόστος φέτος και του χρόνου. Όταν θα δουλευτεί και θα καταναλωθεί από τον κόσμο, θα μειώνει. Εννοείται. Πάντα έτσι γίνονται. Τελευταία είδηση της ημέρας λοιπόν, και ήταν η έκτη ήταν έτσι, ναι. Και επειδή η Microsoft είπε δεν πάει άλλο, αποφάσισε να βγάλει ROM για τα Windows 10 και τα Windows 10 που χρησιμοποιήσατε στα κινητά, στις συσκευές της, για να την πάρουν κάποια άλλα φλάξη. Μπορούν να την κάνουν εγκατάσταση και να λειτουργούν κανονικά. Windows 10. Windows 10 σε κινητό, όπως το OnePlus 2, το OnePlus 3, Xiaomi, το Mi 5, το Mi 5 που βγαίνει τώρα και κάποια άλλα. Λοιπόν, είναι και σε Huawei θα μπει και σε Meizu. Σε πολλές συσκευές. Γιατί επέλεξε αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι open. Ναι, είναι open source. Είναι ξεκλείδωτες, οπότε μπορείς να φλασάρεις μέσα οποιοδήποτε λογισμικό θέλεις. Ναι. Τι είναι ο Νίκος με τη Microsoft δεν πάει άλλο. Έχει βγει το 950XL, Microsoft 950XL. Το κινητό, σαν χαρακτηριστικά, είναι καλό. Σαν υλοποίηση είναι κακό. Είναι πολύ κακό. Έχει πολλά bugs, έχει πάρα πολλές δυσλειτουργίες που τον χρήστη δεν τον βολεύουν, αντιθέτως το ζορίζουν. Και εκτός από αυτό βλέπουμε τη Microsoft. Βασικά είδαμε τη Nokia πως είχε μεγάλη παραγωγή. Με το που πουλήθηκε στη Microsoft, η παραγωγή της έπεσε κατά πολύ. Έμεινε δηλαδή στα κοινά της Nokia, απλά με μετονομασία. Ναι. Δεν έβγαλε κάτι άλλο. Πέρα από το 950XL δεν έβγαλε κάτι άλλο. Οπότε, από το να παιδεύεται μόνη της, ναι. Ναι, εντάξει. Είναι προτιμότερο να δώσει, ναι, να δώσει το λογισμικό της, γιατί το Windows 10 το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενο weekly. Είναι καλό λογισμικό. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Και είναι και user friendly και είναι για επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν να έχει το Windows 10, οπότε, γιατί όχι. Γιατί όχι. Αυτό είναι. Καλή κίνηση από τη Microsoft. Ναι, αφού το άφησε να το επιτρέψει. Καλή κίνηση. Αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι δωρεάν. Καλά, ναι, θα δω. Αλλά και πάλι μην νομίζετε να είναι τρελό κόστος. 5 με 10 δολάρια θα είναι. Ναι, για να πάρετε τη ROM. Δεν έχουμε πει κάτι. Δεν ξέρω για τον Νίκο, μπορεί να το δοκιμάσω. Θα δούμε. Αυτά. Αυτά. Μπορεί να είναι και λίγο σύντομο το σημερινό. Δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις. Βασικά υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά. Αλλά υπάρχουν στο YouTube πολλά βιντεάκια τα οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε με τα λόγια. Γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο βίντεο και δεν αξίζει κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις από τη Βαρκελόνη. Παιδιά, αυτή την εβδομάδα ναι. Ακόμα ανακοινώνουν πράγματα. Και εμείς βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Ναι. Σκεφτείτε πως έχουν βγει Sony, Performance X και Sony X. Εννοούμε τα συσκευές smartphone. Xperia, καινούργια Xperia. Xperia X και X Performance. Έχει διαφορά στο επεξεργαστή. Ναι. Έχουν βγει tablets καινούργια όπως είναι το Huawei. Ναι. Το Huawei, το MateBook που είναι tablet το laptop. Ναι. Έχουν βγει κινητά άπειρα. Ναι. Άπειρα, όταν λέμε άπειρα από όλες τις εταιρείες. Το ειδικό που λέγαμε επιβεβαιώθηκε. Εντάξει. 5 δολάρια, πήγαινε πάρκο. Μας καλύνεις ακόμα, περίμενε και το παίρνεις μετά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτές είναι οι βασικότερες. Ναι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μέχρι αυτό το σημείο. Και αυτή την εβδομάδα. Είμαστε η Deckers Reviews, είναι ο Νίκος Σημοθέμης. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα dislike άμα δεν σας άρεσε το βίντεο. Τι όλο λέμε. Αφήστε ένα comment. Ένα comment να μας πείτε γνώμη. Subscribe να ενημερώνεστε για το καινούργιο μας βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα Ζατάρα για τα φοβερά μπλουζάκια. Ευχαριστούμε τον Game Horizon για όλο τον εξοπλισμό. Άλλο. Το βίντεο της εβδομάδας θα το δείτε κάπου, το βίντεο της εβδομάδας θα το δείτε κάπου εδώ. Όπου έχει χώρο το λέμε, για να το κλικάρετε πάνω μπορείτε να το δείτε. Με τις φωνές μας τα λέμε στο επόμενο review, με τις φάτσες μας στο επόμενο weekly και μέχρι τώρα τα λέμε. Να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.